να δούμε το Παλμερέ. 13 πρωταθλήματα Αγγλίας, 13 κύπελα, ένα κύπελο εκθέσεων το 1970 και ένα κύπελο κυπελούχων το 1994 για την Arsenal. Ο οποία... Παπαντρεών δεν πήγε ποτέ, Γιάννη. Πήγε το 2006, χάσαμε την Μπαρτσελόνα 2-1 στο Παρίσι με ανατροπή. Ναι. Θα τους θυμηθούμε όλους τους τελικούς. Να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1886 στην συνοικία Γούλιτς και ιδρύθηκε από εργαζόμενους στο βασιλικό πλωστάσιο Royal Arsenal, γι' αυτό και έχει σήμα το κανόνι. Το 1913 μετακομίζει στο Βόρειο Λονδίνο και στο πασίγνωστο Highbury, εκεί όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2006, όπου μετακόμισε και παίζει στο γειτονικό Emirates, που έχει πάρει την επωνυμία του από την γνωστή εταιρεία με τα αεροπλάνα, έτσι, αεροπορική εταιρεία. Στο ένα χιλιόμετρο είναι τα δύο γήπεδα και εκεί όπου γκρεμίστηκε το Highbury φτιάχτηκαν κάποια γραφεία και κάποια σπίτια με το real estate να το εκμεταλλεύεται η Arsenal και έτσι κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 8 χρόνια να πληρώσει όλα τα δάνεια που είχε πάρει για το γήπεδό της στο Emirates. Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά και συνετέλεσε πολύ. Και ο Βενγκέρ, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στην Arsenal με τον τίτλο του manager, έτσι όχι μόνο του προπονητή. Πιο πολύ οικονομολόγος ήταν. Ναι, αλλά έχει αναδείξει και ποδοσφαιριστές και έχει και τίτλους με αυτόν η Arsenal. Και μπροστά ήταν πολύ καλός. Ο Νίκος πάντα, θυμάμαι ότι μας έλεγε 10 χρόνια που είμαστε παρέα, χαίρομαι να βλέπω την Arsenal. Αλλά άμα χάσει την μπάλα, είναι μια κατάσταση η οποία δεν παλεύεται. Αν και το 6, δηλαδή, αν και το 6 που έφτασε μέχρι τον τελικό, θα τα πούμε του Champions League, είχε κρατήσει το 0 και στη φάση των 16 και στα προμητελικά και στα ημιτελικά. Κόντρα σε Real, Juve και Villarreal. Να πάμε προπολεμικά όμως, το 1925 με τον Herbert Chapman. Έχουμε αναφερθεί στο Chapman πολλές φορές. Ο διδάκτορας του WM. Ακριβώς, θεωρείται ένα μορφωτής της Arsenal. Στη δεκαετία του 30 κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, το 31 και το 33, ένα κύπελο το 1930 και με την προπόνηση που έκανε και τις τακτικές του ουσιαστικά ήταν αυτός που έδωσε την όθηση στους κανονιέριδες. Μετά μία περίοδος, εδώ το βλέπουμε, τον Chapman, μία περίοδος μάλλον παρακμής, θα φτάσουμε τα πολεμικά στο 1966, χρονιά που η Αγγλία παίρνει το Μουντιάλ. Τις τύχες ομάδας θα αναλαμβάνει ο φυσιοθεραπευτής, ο Μπέρτι Μι, και με αυτόν το 1970 η Arsenal θα πάρει το πρώτο ευρωπαϊκά του τίτλο, το κύπελο εκθέσεων απέναντι στην Άντερλεχτ με 3-0. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπο από εκείνο το τελικό με τον Τσάρλι Τζόρτζ και τον Φρανκ Μπαλντίκο, τον αρχηγό της ομάδας, να σηκώνουν το τρόπαιο. Μία χρονιά μετά, το 1971, θα έρθει και το πρώτο ντάμπλ στην ιστορία της Arsenal εδώ, το 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 αναλαμβάνει ο 33χρονος τότε Τέρι Νίλ ως προπονητής. Και το 1980, το βλέπουμε εδώ, θα φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων τότε η Arsenal, όπου θα χάσει στη διαδικασία των πέναλτι από την Βαλένθια με 5-4. Ο Τέρι Νίλ προπονητής στα 34 χρόνια του και από εκεί και πέρα, εδώ το βλέπουμε τον Λούκιτς και τον Νίκολας στην φωτογραφία. Θα δούμε και την... όχι, έχουμε δεκάδα, Γιώργο, από εκείνο τον τελικό ή όχι. Ωραία, πάμε το... πάμε... ναι, 70 Άντερλεχτ είμαστε, 70 Άντερλεχτ είμαστε. Ναι, είναι με προπονητή τον Μη και καταφέρνει να φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου εκθέσεων κόντρα στην Άντερλεχτ με 3-0. Εδώ είναι με Ράτφορντ, Τζόρτζ, Γκρέιαμ, Άμστρονγκ, Σάμελ, Σκέλι, Μακνάμπ, Στόρεϊ, Μαλίντοχ, Σίμψον και Βίλσον η εντεκάδα της Arsenal, η οποία είπαμε μία
χρονιά αργότερα, εδώ είναι και η αφίσια φωτογραφία της εποχής, θα φτάσει και στο πρώτο ντάμπλ της ιστορίας του, της ιστορίας της Arsenal. Το 80, όπως προείπα, φτάνει σε τελικό κυπέλου κυπελούχων, χάνει από τη Βαλένθια στη δικασία των πέναλτι με 5-4. Εδώ είναι η εντεκάδα της εποχής με Στέιπλετον, Σάντερλαντ, Ρίξ, Μπρέιντι, Τάμποτ, Πράις, Νέλσον, Ράις, Ολίρι, Γιάνγκ και τον Τζένιξ κάτω από τα δοκάρια. Και η φωτογραφία της εποχής. Να πούμε ότι στη συνέχεια θα έρθει ένας πρώην ποδοσφαιριστής να αναλάβει προπονητής, ο Τζορτζ Γκρέιαμ, ο οποίος ίσως να θεωρείται μαζί με τον Τσάπμαν και τον Αρσέν Βενγκέρ στην τριάδα των καλύτερων προπονητών στην ιστορία της Arsenal. Για να φτάσουμε στο 1989, όπου Νίκο και Κώστα, είναι μια χρονιά ορόσημα και την Arsenal κατακτά ένα πρωτάθλημα ανέλπιστα, τελείως θα φτάσει στην τελευταία αγωνιστική, να θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά μέσα στο Anfield επί της Liverpool για να πάρει το πρωτάθλημα. Κανείς δεν την πίστευε και με τον Σμιθ και τον Τόμας θα πετύχει αυτό το 0-2 και θα κατακτήσει τον τίτλο ο Σμιθ μπροστά, ο Πολ Μέρσον, ο Ρόκαστλ, ο Τόμας, ο Ρίτσαρντσον, ο Γουίτεμπερν, ο Ντίξον, ο Μπούλτ, μετέπειτα βοηθός του Βενγκέρ, ο Τόνι Άνταμς, ο Ολίρι και ο Λούκιτς κάτω από τα δοκάρια. Με λίμπερο τον Ολίρι. Μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν. Και θυμάμαι, τρέχαμε, στυνόμαστε, μη συζητάς. Χαμός. Ήτανε ματσάρες, φοβερές. Ναι. Να δούμε λίγο, Γιώργο, πάλι το γράφημα. Με το 5-3-2 από τον Τζορτζ Γκρέιαμ εκείνη την εποχή. Ο οποίος βέβαια το 95 με ένα οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής, κάπως άδοξα τελείωσε την καριέρα του. Με Ολίρι, Λίμπερο, Μπούλτ και Άνταμς, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ντίξον, δεξιμπάκ, ο Ούντεμπερν, αριστερομπάκ, ο Τόμας, ο οποίος σκόραρε μαζί με τον Σμιθ και μετά πήγε στη Λίβερπουλ, πήρε 2 κύπελα με τη Λίβερπουλ, όντας ο δήμιος των Ρέτς σε εκείνο το παιχνίδι. Κώστα, θυμάσαι τίποτα από αυτό το μάτς? Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό το μάτς, γιατί ήμουν φαντάρος εγώ. Ήταν ένα μάτς που σταμάτησε την κυριαρχία της Λίβερπουλ. Ο Νίκος τα έβλεπε εκείνο το διάστημα στη Μαρονίτα τα μάτς. Ναι. Ήταν μια καφετέρια στα Εξάρχεια, πήγαινα εγώ και τους κοίταγα και πέφτανε και πολλά στοιχήματα. Και ο Νίκος προέβλεπε και τα αποτελέσματα, θυμάμαι. Έτσι, βέβαια, ειδικά εκείνο το διάστημα που λες, το πρωτάθλημα της Arsenal, το Μουντιάλ του 90, γινόταν στη Μαρονίτα χαμός. Λοιπόν, εκεί ήταν στέκι εκεί, πολύ καλό, στα Εξάρχεια. Πάμε να δούμε σε βίντεο το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Εκείνο το μάτς δεν θυμάμαι τα γκολ, δεν τα θυμάμαι. Θα τα δούμε. Του πει στο βίντεο, από ένα πρόγραμμα μόνο. Ναι, ναι. Ξεχάσαμε Γιάννη Κοτρότσο, ναι. Εταιρεία Όπο, φανταστική, εντρεύει Κατερίνη, έχει φτιάχνει μέχρι τα Σκόπια, έχει πικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, πιαγκονίδες, θερμεζόμενες ζώνες, τα πάντα όλα, έχει φτάσει μέχρι Σκόπια. Έτσι. Εταιρεία φανταστική, Γιάννης Κοτρότσος, εντρεύει Κατερίνη. Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμηθούμε το αφιέρωμα στο πρώτο μέρος της Arsenal, θα φτάσουμε... Θα ξεκινήσουμε προπολεμικά από τον Χέρμπερτ Τσάπμαν, θα φτάσουμε μέχρι και το πρωτάθλημα του μέσα στο Άνφιλντ το 89 τελευταία αγωνιστική και θα επιστρέψουμε για να ασχοληθούμε πολύ πλέον με Αρσέν Βενγκέρ και στην Arsenal των πιο πρόσφατων ετών. Η Arsenal, ίσως η δημοφιλέστερη ομάδα του Βόρειου Λονδίνου και μία από τις δημοφιλέστερες στη Μεγάλη Βρετανία, ιδρύθηκε το 1886 ως Dial Square στη συνοικία Woolwich του νοτιοανατολικού Λονδίνου από εργαζόμενους στο Royal Arsenal, του βασιλικού οπλοστασίου της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1893 απέκτησε εταιρική μορφή, επιδονομάστηκε σε Woolwich Arsenal και έγινε η πρώτη ομάδα της Νότιας Αγγλίας που συμμετείχε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ξεκινώντας από τη δεύτερη κατηγορία. Τα χρώματά της είναι το κόκκινο και το άσπρο και το έμβλημά της ένα κανόνι, εξού και το παρατσούκλι κανονιέριδες, το οποίο είναι επίσης γνωστή.
Στην πάνω από 100 χρόνια ιστορία της έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 13 κύπελα, 2 ευρωπαϊκά, ένα κύπελο UEFA και ένα κύπελο κυπελούχων, και το 1904 ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία, αλλά η γεωγραφική της απομόνωση και η μικρή προσέλευση θεατών στους αγώνες της την οδήγησαν στη χρεοκοπία το 1910. Την ίδια χρονιά της τύχης της ομάδας ανέλαβαν οι επιχειρηματίες Henry Norris και William Hall, οι οποίοι σταδιακά την οδήγησαν στις πρώτες θέσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το 1913 η ομάδα μετακόμισε στο Βόρειο Λονδίνο και έφτιαξε το δικό της γήπεδο, το πασίγνωστο Highbury, στο οποίο αγωνίστηκε έως και το 2006. Οπότε μετακόμισε στο γειτονικό Emirates. Τον επόμενο χρόνο μετανομάστηκε ως Arsenal και μόνο, Arsenal FC δηλαδή, αποβάλλοντας από τον τίτλο της τη λέξη Woolwich, που ήταν το όνομα της περιοχής όπου ιδρύθηκε το 1886. Το 1925 τα ενία της ομάδας ανέλαβε ο Herbert Chapman, ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές του Μεσοπολέμου παγκοσμίως. Οι επαναστατικές μέθοδοι που εφάρμοσε στην τακτική και στην προπόνηση μαζί με τους σπουδαίους παίκτες όπως ο Alex James και ο Cliff Bastin οδήγησαν στην κυριαρχία της Arsenal τη δεκαετία του 30. Μετά τον πόλεμο είχε μια σύντομη περίοδο επιτυχιών υπό την καθοδήγηση του Tom Whittaker. Ακολούθησε μια μικρή περίοδος μέχρι το 1966, όταν τις τύχες ανέλαβε προς γενική έκπληξη ο φυσιοθεραπευτής ομάδας, ο Μπερτιμί. Υπό την καθοδήγησή του η ομάδα κέρδισε το πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο το 1970, το κύπελο εκθέσεων, αργότερα κύπελο UEFA και νυν Europa League, και το 1971 το πρώτο της double. Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν με τον αντικαταστάτη του Μη, τον Terry Neill, τον νεότερο προπονητή της Arsenal μέχρι τότε. Επίτα από μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας, η Arsenal επανήλθε στον δρόμο των επιτυχιών με προπονητή τον παλιό ποδοσφαιριστή George Graham, η καριέρα του οποίου τερματίστηκε το 1995 άδοξα, όταν βρέθηκε μπλεγμένο σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Πρόλαβε όμως να πάρει ένα σπουδαίο πρωτάθλημα και να εκδρονήσει μια ολόκληρη ποδοσφαιρική γενιά και φυσικά την ποδοσφαιρική γενιά της Liverpool σε εκείνο το επικό 2-0 μέσα στο Anfield, που μόνο με αυτό το σκορ θα μπορούσε να κατακτήσει την κούπα.